Έχουν κάνει πολλές κριτικές για την ταινία του κύριου Γαβρά πριν καν βγει. Ναι, είναι παγκόσμιο γεγονός. Κριτικές πριν βγει η ταινία. Εδώ ο φορέας στο IMDb πρώτη φορά αναγκάστηκε να κατεβάσει πάνω από 1000 κριτικές που γραφτήκαν για μια ταινία που προς το παρόν είχε παιχτεί μόνο στο Φεστιβάλ Βενετίας για μια και μοναδική βραδιά. Αυτοί που κατακρίνουν και λένε τα αρνητικά, που δεν την έχουν δει καν, τι λέτε? Τι να πω για αυτούς. Περαστικά. Δεν έχω να πω κάτι. Ας δουν την ταινία. Θα σας αγχώσει που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θέλει να πάει να δει την ταινία, μάλλον στην πρεμιέρα που θα είστε κι εσείς? Μακάρι να έρθει να το δει. Να δει, του άρεσε. Του άρεσε αυτό που κάνω. Ξέρω εγώ. Δεν κάνουμε ντοκιμαντέρ. Δεν κάνουμε δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Είναι μια ταινία μυθοπλασίας βασισμένη σε ένα βιβλίο. Πολλοί έχουν βγει από το ΣΟΙ και έχουν πει ότι δεν έπρεπε να κοπεί. Τι, αυτά είναι αποφάσεις του καναλιού. Τι να πω εγώ. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Το ΣΟΙ έκανε μια λαμπρή πορεία στην ελληνική τηλεόραση, 5 χρόνια. Έπρεπε να κοπεί. Δεν ξέρω αν έπρεπε να κοπεί. Αυτό δεν είναι δική μου απόφαση. Δεν μπορώ να. Ολοκλήρωσε τον κύκλο. Δεν έγινε δηλαδή. Παίζονταν η σειρά και ξαφνικά κόπηκε το Δεκέμβριο. Σταμάτησε. Το μουστάκι ενοχλεί τη σχέση σας? Κάτι άλλο, πάμε παρακάτω. Θα το κρατήσουμε το μουστάκι, έτος όλη τη σεζόν. Ναι, το κρατήσουμε. Γιατί μπορεί κάποιες κοπέλες δεν το πάνε το μουστάκι. Γιώργο, πού είναι η κάμερα? Πού είναι η κάμερα σου? Η κάμερά μου είναι αυτή εκεί. Εδώ. Γιώργο. Γιώργο. Λοιπόν, το μουστάκι είναι για τις ανάγκες της νέας σειράς. Ήθελα και εγώ να κάνω μια αλλαγή μετά το Ζουζουνέλ στο σόι σου. Ήθελα να κάνω μια αλλαγή και οπτική. Νούμερα κοιτάτε. Πριν με σε ρώτησα τι κάναμε. Off camera. Τώρα στο λέω και on camera. Σε ρώτησα τι κάναμε. Ξέρεις τι κάναμε χθες? Κάναμε καλά νούμερα. Ναι. Μπράβο, αυτό. Είσαι και αντίπαλο κανάλι. Δεν υπάρχουν αντίπαλα κανάλια. Δεν υπάρχουν. Οι φιλίες των ανθρώπων υπερβαίνουν τα κανάλια. Αυτά είναι για τους επιχειρηματίες που έχουν τα κανάλια. Δεν έχει μουστάκι. Τι? Στην ταινία δεν έχει μουστάκι. Ο Τσίπρας δεν έχει μουστάκι. Σε μένα πάντα. Επειδή εμένα με ρώτησε, εμένα το κάνει πιο μπρουτάλ το μουστάκι τον Αλεξάνδρου. Να αφήνει μουστάκι εσύ ποτέ. Θέλω να μου το πει. Να αφήσει ποτέ. Δεν μπορεί να αφήσει ποτέ. Για κανέναν λόγο. Ελένη, δεν σ' αρέσει. Ο Γιώργος δεν μουστάκι. Γενικά οι άντρες δεν μουστάκι. Γενικά δεν μου αρέσει. Ένα παραπάνω ο Γιώργος δεν μου αρέσει. Στον μπουρδούμι δεν πάει. Όχι. Εγώ νομίζω ότι του πάει. Όχι, δεν πιστεύω ότι του πάει. Δεν πάει σε κανέναν, γιατί είναι αυτό το μουστάκι που είναι λίγο τσιγκυλωτό προς τα κάτω. Ενώ αν ήταν τσιγκυλωτό προς τα πάνω. Νομίζω αν φτιάξει λίγο το κούρεμα θα είναι πιο ωραίο το. Είναι ωραίος άντρας ο Μπουρδούμης, παιδιά. Με ή χωρίς μουστάκι, να τα λέμε αυτά. Είμαστε δηλαδή 3-2. 3-2 σε τι στα μουστάκια. Είπαμε 1-2 και η κάλια του μας αρέσει. Εμένα καθόλου το μουστάκι δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί επειδή όταν φυλάει σε γαργαλάει. Σε γαργαλάει. Μου φαίνεται κάτι περιττό, κάτι που δεν χρειάζεται. Όταν φυλάει, σε γαργαλάει, τρίχα. Ότι με γαργαλάει, με γαργαλάει. Σε ενοχλεί. Αλλά άλλε φορέ τα φυλιάσαι με μουσάδου και με μουσάδου. Θέλω να σα πω ότι άλλε φορέ το γαργαλιτό είναι ωραίο. Όχι, βρε Δημήτρη μου, με την τρίχα. Σε γαργαλάει, τρίχα. Α, σε γαργαλίξει τίποτα άλλο. Κατά πάρα πολύ καλά. Απλώ είμαστε μεσημεριανή εκπομπή και όχι με τα μισολύκτια.